Κάτες πάνε εισαγγελέα. Κανονικά με τον νόμο. Σήμερα συνεδρίασε η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής προκειμένου να συζητήσει το αίτημα το οποίο κατέθεσε η εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, η κυρία Αδηλίνη, προκειμένου να αρθεί το ακαταδίωκτο με βάση το άρθρο 62 του Συντάγματος των Βουλευτών και να ανοίξει ο δρόμος για να, εφόσον προκύψουν και άλλα στοιχεία, για να διωχθούν ποινικά, να συλληφθούν, να φυλακιστούν κλπ. Όπως αναφέρει το Σύνταγμα, πολύ σοβαρή εξέλιξη, και την επόμενη Πέμπτη και πάλι η υπόθεση αυτή με θετική εισήγηση, ομόφωνη εισήγηση της Επιτροπής Δεοντολογίας, θα ψηφίσουν οι 300 της Ελληνικής Βουλής. Να θυμίσω ότι αυτή την εξέλιξη και το πόσο γρήγορα θα τρέξει η υπόθεση μας την έχει πει η Χριστίνα Κοραή πρώτη από τότε που άνοιξε όλη η ιστορία. Είχε εξηγήσει ότι αυτό θα πάει πολύ γρήγορα. Να θυμίσω πάντως ότι ό,τι είναι να γίνει με τους Σπαρτιάτες δεν θα γίνει πρώτα από αυτό το δικαστήριο, το ποινικό. Εκλογοδικείο. Έτσι. Ακριβώς. Εκλογοδικείο. Και το πιο σοβαρό, τι θέλει να ερευνήσει περισσότερο η εισαγγελέας. Πρώτον, τους καλεί και τους 11 ως υπόπτους. Βέβαια. Ανομωτοί. Όχι απλώς να πάνε να καταθέσουν. Σημαίνει ότι έχει αποχρώσεις ενδείξεις, ας το πούμε. Ακριβώς. Και η δικογραφία που θα μπορούν πλέον όλοι οι βουλευτές να πάνε να την δούνε, αλλά χωρίς να πάρουν αντίγραφα, έχει, σύμφωνα με τις πληροφορίες του Live News, και έγγραφο των φυλακών Δομοκού για βουλευτές οι οποίοι επισκέφθηκαν τον Ηλία Κασιδιάρη στις φυλακές. Λοιπόν. Τι πήγαν, να του πούνε καλησπέρα. Χριστίνα μου, σε ευχαριστώ πολύ.